σε θέλω. Τελικά μου λείπεις. Τελικά η ανάμνηση δεν φεύγει από το μυαλό. Τελικά σε θέλω. Τελικά μου λείπεις. Όχι, όχι. Όχι. Κλείστε την εκπομπή σήμερα. Δεν έχετε κάτι καλύτερο. Κωνσταντίνε, καλώς ήρθες. Καταρχάς, έφερα εδώ πέρα για να σε πω μια βόλτα στα χιόνια. Έχεις γιορτή. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ήρθα να πάμε μια βόλτα και να τα πούμε όλα στη βόλτα. Όλα, όλα, όλα. Ωραία, όλα. Ποιο είναι το δικό σου? Όποιο θες, δεν έχω πρόβλημα. Όποιο θες, αλλά πας εκεί. Εγώ κάθομαι εδώ. Α, έχουν φτιάξει είναι το προφίλ. Είναι πιο πολλά κυβικά αυτό. Γι' αυτό. Είναι πιο πολλά κυβικά. Θέλω να σε προστατεύσουν εδώ. Σε ευχαριστώ. Α. Έβλεπα. Α, πολύ δυνατό. Άλλο ρε εσύ. Εγώ δεν το πιστεύω ακόμα ότι είναι εδώ ο Κωνσταντίνος. Βάζω μπρος, λέει, και έχω φύγει και φτάνω κατευθείαν. Δεν βοήθησε τελικό. Κωνσταντίνε, καλώς ήρθες αρχικά στην εκπομπή. Είναι μια στιγμή που την περιμέναμε πριν αποφασίσω να κάνω αυτή την εκπομπή. Όχι, και στις προηγούμενες εκπομπές τον ήθελα καλεσμένο. Δεν το περιμένω, ούτε εγώ να σου πω την αλήθεια, αλλά. Αλλά μπήκα μέσα στο αυτοκίνητο και μου λένε θα σου πούμε στο τέλος. Κωνσταντίνε. Απλά είχα στούντιο εδώ πέρα επειδή ετοιμάζω καινούριο δίσκο. Και καινούριο δίσκο ετοιμάζεις. Ναι, ναι, και πήρα τηλέφωνο, συνεννοήθηκα εδώ με τα παιδιά και λέω θέλω να πω χρόνια πολλά στο φίλο μου. Να τα χρόνια τα πολλά, τα ωραία. Την Παρασκευή ξεκινήσατε στο θέατρο, αρχικά να σου πω. Το τρέιλερ για το μαγαζί είναι εξαιρετικό. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Όχι, όχι, εξαιρετικό. Έπαθα πλάκα όταν το είδα. Κοίτα, σκηνοθεσία είναι του Γιάννη του Δημολίτσα. Μπράβο, στο όλη Γιάννη. Όλη η παραγωγή και δουλεύουμε πάρα πολύ καιρό για να ξεκινήσουμε να ξαναμπούμε στην όλη φάση τη διαδικασία τη διασκέδαση. Και, ναι. Και να σου πω την αλήθεια, το μαγαζί, επειδή υπήρχε αρκετό καιρό ο οποίο το ετοιμάζαμε. Μας το παραδώσαν κατασκευαστικά 9 η ώρα το βράδυ πριν την πρεμιέρα. Έλα, σταμάτα, αυτά είναι τα ωραία. Ναι, αλλά έτσι να σου πω. Έτσι είναι και τα ωραία μερικές φορές. Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, αρχικά είχατε πάρα πολύ κέφι και πολύ διάθεση με την Ελένη να τραγουδήσετε και να συνεργαστείτε, αλλά και να βγείτε να τραγουδήσετε, να κάνει και η Ελένη αυτά που τη φεύγουν όλα τα κόκαλα και τα μαζεύετε στο τέλος από τις βούρες. Είδα εκεί πέρα, έγινε λαϊκό προσκύνημα. Ελένη... Κλαίνει τα λουλούδια. Κλαίνει τα λουλούδια. Η Ελένη είναι φανταστική σε αυτό που κάνει. Δεν υπάρχει, Ελένη, μοναδική. Είναι μία σταρούμπα, δηλαδή πραγματικά είναι. Εν τω μεταξύ, όχι μόνο. Ναι. Μου έχει κάνει εντύπωση το πόσο. Εντάξει, το ξέρω βέβαια χρόνια και να το πω και στον κόσμο που δεν ξέρει. Ότι έχει πολύ ωρεξία δουλειά, όλη την ώρα δουλεύει, όλη την ώρα. Δεν σταματάει. Προσπαθεί να εξελίσσεται, δουλεύει. Ναι. Και ο Γιώργος ο Κακοσέος που είναι ένα εξαιρετικό παιδί. Α, βέβαια και πάρα πολύ ωραία. Και πάρα πολύ, πολύ καλό ωραία παιδί φωνή. Και πολύ καλός τραγουδιστής. Κάνει τα πρώτα του βήματα, ανοίγει τα φτερά του και σιγά σιγά. Είσαι ο παλιός δηλαδή τώρα, Κωνσταντίνε μου, μου λες σε τόσο μικρή ηλικία. Πώς είναι. Μα κάτσε ρε φίλε, είσαι μικρό παιδί. Πώς είναι η αίσθηση ότι ενώ είσαι μικρό σε ηλικία, έχεις καταφέρει σε ένα τίποτα, χρονικό τίποτα, διάστημα. Τίποτα, τίποτα. Άσε μας, ρε Κωνσταντίνε. Έχεις να καταφέρεις κι άλλα, άμα θες να καταφέρεις. Να σου πω, μήνες. Έχεις καταφέρει, αλλά έχει κι άλλα, να τα καταφέρεις τα υπόλοιπα. Έχεις καταφέρει πολλά, πώς να σου πω. Και με κάποιο τρόπο αυτό που ακούγεται για σένα, αυτό που ενώ αυτός ο μύθος που είναι γύρω-γύρω, μιλάνε για ένα παιδί το οποίο είναι πολύ εργατικό, που έχει πολύ μεγάλη σημασία, που σέβεται πολύ τους συνεργάτες του και ότι είναι καλό παιδί. Αυτά δεν είναι λίγο. Μην κοιτάς που είσαι αυτό εσύ. Όχι, γελάω βλάκας. Δεν είναι, σου λέω, είναι σημαντικό. Δηλαδή φωνές. Ναι, ρε παιδί μου, φωνές ωραίες γενικά υπάρχουν. Δεν έχουμε παράπονο σαν χώρα. Έχει σημασία ένα πακέτο προσωπικότητας, για προσωπικότητα μιλάω, για στοιχεία του χαρακτήρα που έρχονται και κολλάνε σε αυτό και αυτό το κάνει ακόμα πιο φωτεινό. Πάρα πολύ ωραία τα είπα, Στέλιο. Τα μάζευα τόσα χρόνια να του τα πω. Του τα λέω μαζεμένα. Κοίτα, επειδή είμαστε φίλοι, τα λέμε κάθε μέρα. Κάθε απλά μέρα. Τώρα τα λέμε και, δυο φορές την ημέρα μερικές φορές. Γιατί δεν γύρισες στο voice, αγόρι μου, καλό, έλα να τα πούμε τώρα που είμαστε φίλοι και τα λέμε κάθε μέρα. Πώς γίνεται αυτή η φωνή μου να μη σε μαγνήτησε. Η αλήθεια είναι ότι. Ήθελα να σου φέρω δώρο ένα πλατινένιο δίσκο με τόσα χρόνια επιτυχίες που κάνεις. Είναι πολλά, είναι πολλά. Αλλά είναι δεν πολλά. Πρόλαβα να το φτιάξω, αλλά ήθελα να το φέρω. Έπρεπε. Έτσι να πρέπει να σας πω ότι να σας δώσω συγχαρητήρια στην εκπομπή που κάνετε. Α, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Άκου, τι ωραία. Σας παρακολουθώ. Πλατινένιο και εδώ. Σας τι βλέπεις την εκπομπή. Και με κάνετε και περνάω υπέροχα. Μπράβο, είναι ρε, πάρα πολύ. Είναι σπουδαίο αυτό που κάνετε. Πραγματικά έχεις ένα τεράστιο ταλέντο, μια τεράστια. Α, λέμε τώρα τέτοια που δεν γύρισε η καρέκλα. Είναι όχι. Αυτή η απάντηση στην καρέκλα, είναι, Κωνσταντίνε μου. Έχεις, γιατί έχεις... δεν γύρισε στην καρέκλα, συγχαρητήρια για την εκπομπή σου, έχεις ένα σπουδαίο ταλέντο. Έχεις υπέροχους συνεργάτες. Και τα παιδιά.
Τρελαίνονται. Εγώ τους καλύτερα. Έχεις μια φανταστική μπάντα. Μπαντάρα μόνη σας, μπάντα που το έπαιγε ο Κωνσταντίνος. Και το πιο σημαντικό απ' όλα, ότι έχεις το καλύτερο κοινό. Το καλύτερο, αυτό είναι. Το καλύτερο και μόνιμο. Ρε Κωνσταντίνε, να σου πω. Θέλω να... Εντάξει, πια τα λεμά σας. Πες μου κάτι. Πώς πήρες την απόφαση να πεις ναι για το Voice, γιατί γενικά, επειδή σαν τύπος δεν καίγεσαι πάρα πολύ για το τηλεοπτικό κομμάτι όλο, θες να βγαίνεις, να τραγουδάς την πίστα που νιώθεις την ασφάλειά σου, είναι ο χώρος σου, το δίνεις 100% και στα τηλεοπτικά γενικά είσαι ακριβοθόρητος, θα έλεγε κάποιος όλοι. Πώς είπες ναι, που ήταν τέλειο. Η αλήθεια είναι ότι υπήρχαν πάρα πολλά πράγματα που σκεφτόμουν και πρώτα απ' όλα βρήκα το χρόνο. Γιατί το συζητάμε αρκετό καιρό με την παραγωγή του Voice για να κάνουμε κάτι τέτοιο. Πρώτα απ' όλα βρήκα το χρόνο. Δεύτερον, επειδή τα παιδιά δεν τα νιώθω, δεν μπορώ να τους φερθώ σαν coach πραγματικά, αλλά θέλω να τους. Έτσι νιώθω τουλάχιστον ότι είμαι φίλος τους. Και φιλικά, συμβουλευτικά και μόνο σαν φίλος και σαν άνθρωπος που μπορεί να μην έχω κάνει, ας πούμε, τρομερά χρόνια η καριέρα μου, αλλά μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια που κάνω, περίπου 9-10 χρόνια, θεωρώ ότι έχω περάσει αρκετά πράγματα στη ζωή μου, ώστε να μπορέσω να τους μεταδώσω κάποια εμπειρία και κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να ξέρουν τα παιδιά ότι είναι αρκετά δύσκολη η δουλειά. Απαιτεί να είσαι στοχοπροσύλωση, να είσαι focus σε αυτό που κάνεις, να εξελίσσεσαι. Πάνω απ' όλα ταπεινός, πάνω απ' όλα να έχεις τα μυαλά σου μόνο στη δουλειά και όλα τα άλλα, να μην σκέφτεσαι ότι έχεις κάνει κάτι σημαντικό, όπως είπες ότι έχεις κάνει κάτι, να είσαι ταπεινός και να κοιτάς μόνο τη δουλειά σου, και όσο πιο πολύ κάνεις και εξελίσσεσαι, τόσο πιο ταπεινός πρέπει να είσαι. Αυτό προσπαθώ να τους μεταφέρω, γιατί ο αγώνας ξεκινάει μετά από το Voice. Αυτό είναι μόνο καλά, η αρχή. Φυσικά, αυτό τίποτα. Και αυτό προσπαθώ να τους δώσω να καταλάβω, ότι όρεξη για δουλειά και ταπεινότητα. Αυτά είναι. Και να υπομονή και όλα έρχονται στη ζωή. Ωραία. Εσύ σαν τύπος, όταν ξεκίνησες αυτό το ταξίδι σου, που λέμε αυτή την πορεία, το περπάτημα, πίστευες ότι θα σου συνέβαινε αυτό που συμβαίνει, ενώ να ανήκεις σε μία από τις πολύ καλές φωνές που έχουμε σαν χώρα? Ενώ, ρε παιδί μου, το ξέρουμε όλοι. Δεν το λέω μόνο εγώ, ούτε από ευγένεια. Ανήκεις στους τόσους. Δεν ξέρω πόσοι είναι με τόσο πολύ ωραία φωνή, δεν είστε πάρα πολλοί, αλλά ανήκεις σε αυτή την κατηγορία. Ήτανε σε ένα στόχος ότι θέλω να ανήκω στο νούμερο ένα, να είμαι ένα νούμερο ένα κι εγώ? Ήθελες απλά να τραγουδάς και θα ήσουν οκ okay και κάνω το κέφι μου? Ποιο ήταν ο στόχος τελικός υπήρχε. Ο στόχος μου από μικρό παιδί ήταν να κάνω πραγματικά αυτά που νιώθω μέσα μου, μουσικά, δηλαδή όλες τις ιστορίες που ζω με τους φίλους μου, με τον κόσμο που έρχεται και μ' ακούει, με τις στιγμές που ζούμε μαζί, με τις στιγμές που ζούμε με φίλους, να τις κάνω μουσική και να τις κάνω τραγούδια. Αυτός ήταν ο στόχος μου μικρός. Άρα... Όλο αυτό κάπως είναι παραπάνω αυτό που συμβαίνει. Και μπράβο σου. Ποτέ δεν πίστευα ότι θα, ξέρεις, αυτό το πράγμα θα ταξιδέψει όλο και πιο, ξέρεις, πιο μακριά κτλ. Αλλά αυτό που έχει σημασία για μένα είναι να έχουμε σεβασμό πάνω απ' όλα στον κόσμο που μας ακούει και μας αγαπάει και μας στηρίζει. Αυτό με φέρνει σε μία επόμενη ερώτηση. Πες μου το λόγο που επιλέγεις να παίζεις πιάνο ημίγυμνος. Θα ήθελα να μου πεις, γιατί έχω δοκιμάσει να παίξω μέρους. Καταρχάς, έχω δει και σένα ένα σωρό φορές στο σπίτι σου που είσαι γυμνός. Αυτό είναι στους close friends, το στέλνω μόνο στον Κωνσταντίνο. Εγώ. Ναι, δηλαδή στο σπίτι σου εσύ δεν βγάζεις ποτέ μπλούζα. Εγώ στο σπίτι μου μπλούζα δεν βγάζω ποτέ. Ωραία ερώτηση κι αυτή. Και λέει, βάζει τα κλάματα γιατί είναι μόνιμα ντυμένος, γιατί πιστεύει ότι κάποιος τον βλέπει. Καλά, μ' είχα το σώμα σου κι εγώ, εδώ θα ήμουν γυμνός. Αλλά θέλω να πω. Όχι, στο σπίτι δεν έχω ίσως πιάνο, Κωνσταντίνε. Ίσως ένα πιάνο μου έδινε την αίσθηση ότι δεν θέλω τίποτα να με περιορίζει και να παίξω. Το λέω, το ρωτάω πολύ απλά, γιατί την έχουμε με θέρα συνεχώς την άλλη, κατάλαβες. Δεν είμαι τα καλά. Είναι καταρχάς, περίμενα. Τώρα την έχουμε ναρκωμένη, γιατί ήταν επικίνδυνη. Κατάλαβες. Τι θέλεις. Βάνια! Είναι. Με κράτησε! Τρώμαξα η βλαμμένη! Με κρατούσανε μέσα, δεν με αφήνανε. Χωράμε μαζί. Βέβαια χωράμε. Μωρέ, τι ωραία που θα κατεβείτε την πλαγιά. Τι ωραίο ζευγάρι! Καταπληκτική! Πάντως, Κωνσταντίνη, να σου πω, έτσι για το τρολάρισμα, εγώ θα παντρευόμουν τη Βάνια αν ήμουν εσύ. Θα παντρευόμουν έτσι για το τρολ. Σφίξε με. Σφίξω, σε σφίγγω, Κωνσταντίνη! Να πέσουμε. Σε σφίγγω, Κωνσταντίνη! Και γελάει. Ο άνθρωπος, τι τον περίμενε, τον άνθρωπο! Να σου πω, δεν πιστεύω να μαζί καμία και να νευριάσει. Όχι, ούτε καν.
Ξέρουν όλοι αρχικά ότι είστε ζευγάρι. Βέβαια. Τώρα που πρέπει να παρισφρήσει, ωραία λέξη Στέλιο, είναι δύσκολη. Τι λες, μωρέ, στις 5 παρά 20 πάνω. Τι του λέτε. Έχουμε ακόμα. Βέβαια. Α, φοβήθηκα ότι μπορεί να τελειώσει κανονικά η εκπομπή. Κωνσταντίνε, άκου λίγο. Εγώ τώρα δεν ξέρω αν έχετε κανονίσει κάτι. Θα έλεγες κάτι ή εδώ όχι. Όχι, όχι, τι να πω. Ό,τι θες. Ήρθα εδώ για σένα. Σταμάτα το γιορτήσω. Μην τα κάνεις αυτά. Σταμάτα. Σταμάτα, σταμάτα. Θα πεις ένα τραγούδι, θεωρείς, σου έρχεται. Με τον Πέτρο είμαστε πάρα πολλά χρόνια φίλοι και με τα παιδιά. Το γνωρίζουμε, γι' αυτό και τους πήραμε εδώ. Γι' αυτό τους πήραμε στην εκπομπή. Ρωτήσαμε. Είστε φίλοι με τον Κωνσταντίνο, είπανε ναι. Και λέω, ελάτε. Έλα, Κωνσταντίνε, δυο να τίξεις. Θες κάτι αναβαστικό, έτσι, να ανέβουμε. Αναβαστικό. Μαζί σου, βάλε. Το μαζί σου. Α, τέλεια. Το έχω πει και εγώ, πρέπει να το δεις τη ώρα που το λέω. Για πάμε λίγο, για έλα. Μπορούν να έρθουν εδώ μαζί μας. Ελάτε όλοι, όλοι εδώ, όλοι, όλοι, μαζί, μαζί. Δεν έχει τέλος αυτό που ζούμε. Έλα, Πέτρο, μαζί. Στο χαρτί βέλος και πάμε που μας πει. Δεν με νοιάζει το μαζί σου να με και πάω. Έτσι. Δεν έχει ψηλά λίγο. Μαζί σου και δεν με νοιάζει, αφού η καρδιά μου προχώρα φωνάζει. Μαζί σου με συναρπάζει, που κάθε στιγμή με όνειρο μοιάζει. Μαζί σου το κόσμος αλλάζει και μόνο αυτό με νοιάζει. Έλα, Πέτρο. Μαζί σου το κόσμος αλλάζει. Δώστε ένα καλό χειροκρότημα στο φίλο μου τον Πέτρο εδώ. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά, Νίκο μου. Χρόνια πολλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ. Να σου πω κάτι. Το τελικά σε θέλω. Ναι. Είναι πόσο καιρό πρώτο μία, ένα μήνα. Ένα μήνα στο νούμερο ένα. Θα ήθελα κάποια στιγμή να μας πεις, εδώ φαίνομαι πιο κοντός από τον Κωνσταντίνο και πιο παχύς. Ενώ εδώ είμαστε το ίδιο, μπράβο, αυτό ήθελα. Θα ήθελα να, κάποια στιγμή να μοιραστείς με τον κόσμο, όχι εδώ τώρα, ποιο είναι αυτό το κάτι το οποίο αντιλαμβάνεσαι, όντως τώρα το ρωτάω. Ακούς, ρε παιδί μου, σου προτείνω ένα τραγούδι. Ναι. Σου προτείνω αρκετά τραγούδια, φαντάζομαι, όχι ένα. Πώς είναι, τι είναι αυτό που είσαι και τη στιγμή, αυτό το τραγούδι θα πω. Τι συμβαίνει, το soundtrack της ζωής μου ψάχνω. Έλα, γεια, δεν θέλω κάτι άλλο. Δεν με νοιάζει, το πιστεύω το soundtrack. Τελικά σε θέλω το soundtrack της ζωής. Δεν ξέρω. Κρίμα στο soundtrack. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αφεύγει μόνος του. Όχι. Έχω ακόμα δύο ώρες. Πήρα over. Να σας κάνω στην εκπομπή. Δεν μας κάνει τίποτα. Να συνεχίσετε. Ο Κωνσταντίνος Αργυρός, κυρίες και κύριοι. Υπάρχει νικητής, πληγωνόμαστε μόνο εμείς. Στα λόγια μου να κοιμηθείς, πάνω μου να ανέβεις. Τελικά δεν φεύγεις απ' το μυαλό. Είμαι στο δρόμο να σε βρω. Κλείνω, ας καλά, μπρο.